Έτυχε τώρα να τη μάθουμε εμείς, ναι. Πάμε στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες. Ο Στέλιος Κούλογλου, συνάδελφος δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω υποβάλλεται μία ερώτηση προς την Κομισιόν, τι μέτρα θα πάρει σε βάρος των χωρών που δεν συμμορφώνται με τις αποφάσεις τις οποίες έχουν ληφθεί. Κάνω λάθος ή όχι? Λέω σας, μάλλον δεν κάνω λάθος. Σωστά. Σωστά δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν, ξέρετε, δύο μέτρα και δύο σταθμά, τρία-τέσσερα μέτρα και τρία σταθμά. Ανάλογα πώς το πείτε, εδώ, γιατί η Ελλάδα πέρσι υποχρεώθηκε, επειδή ήταν οι συμφωνίες, να δεχτεί οτιδήποτε, αυτά που λέει ο κύριος Σόιμπλε, ότι είναι η εφαρμογή των συμφωνιών ανόητη κτλ. Αλλά όταν πρόκειται, και αυτό είναι ισχύει μόνο φυσικά φαίνεται, όταν πρόκειται για τα χρήματα. Όταν πρόκειται για άλλου είδους συμφωνίες, όπως αυτό που συμφωνήθηκε να πάρουν όλες τις χώρες πρόσφυγες και τα λοιπά από το καλοκαίρι, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι χώρες αυτές οι οποίες κλείνουν τα σύνορα η μία μετά την άλλη ή κλείνουν ανάλογα με την εθνικότητα, παραβιάζουν βασικούς διεθνείς νόμους, όπως τη βασική όταντη συνθήκη της Γενέβης, η οποία λέει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ασύλου. Και η υπόθεση του εξετάζεται προσωπικά, δεν εξετάζεται σαν έθνος ούτε σαν θρησκεία. Δεν μπορεί να πει όλοι οι Αφγανοί εκτός, γιατί μπορεί κάποιος από τους Αφγανούς αυτούς να κινδυνεύει πραγματικά. Να τον κυνηγάνε οι Ταλιμπάν, να τον κυνηγάει η εξουσία του Αφγανιστάν. Αυτά λοιπόν δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, και όμως τα ανέχονται. Η κάθε χώρα κάνει ό,τι της καπνίσει. Και αυτή και η Ευρώπη διαλύεται στα εξών συνεδέθη και ρωτάω τι θα γίνει με τέλος. Αν η Ευρωπαϊκή ηγεσία θα πάρει κάποιο μέτρο. Γιατί είναι φοβερό και εξοργιστικό όλη η ιστορία να κάθε φορά να στρέφεται από τη Ελλάδα. Η απάντηση πότε είναι προγραμματισμένη, κύριε Κουλογλού, να δοθεί? Η απάντηση στην ερώτηση, πότε είναι προγραμματισμένη να δοθεί σε εσάς? Έχουν περιθώριο μέχρι ένα μήνα να απαντήσουν. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Έχω υποβάλει και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις στο παρελθόν. Αυτή τη φορά πια έχει ξεκινήσει το ποτήρι. Απάντηση θα πάρετε, νομίζω ότι θα πάρουν κανένα μέτρο? Δεν βλέπω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι κατώτερη των περιστάσεων. Οι ηγεσίες που υπάρχουν είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων. Δημιούργησαν αυτή τη μεγάλη κρίση ηθική και πολιτική και τώρα δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα στις πρόσφυγες δεν είναι πρόβλημα προσφύγων. Πρόβλημα προσφύγων έχει, το λένε και άλλοι ευρωβουλευτές εδώ, όχι μόνο από την αριστερά. Έχει παραδείγματος χάρη ο Λίβανος, όπου το 1/3 του πληθυσμού του είναι σήμερα πρόσφυγες. Στα 500 εκατομμύρια που ήρθε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη, δεν είναι πρόβλημα προσφύγων. Ναι, αρκεί να μοιραστούν αναλογικά στις χώρες μέλη, έτσι. Ακριβώς. Αλλά από τη στιγμή που δεν μοιράζονται, τότε έχει πρόβλημα η Ευρώπη γενικότερο. Και φυσικά πρόβλημα προσφυγικό έχει η Ελλάδα. Γιατί υπήρχε ήδη το σχέδιο, εδώ και 3 μήνες που στείνεται, να μας μετατρέψουν σε πάρκινγκ, σε μια αποθήκη προσφύγων. Στην αρχή λέγανε ότι δεν φυλάμε τα εξωτερικά σύνορα, το οποίο ήταν αστεία έως κωμικοτραγική κατηγορία. Δηλαδή έλεγε, εντάξει παιδιά, άμα έρθει μια βάρκα με 60 άτομα και 20 φίλια, τι θα κάνουμε, να τους πνίξουμε? Δεν λέγανε. Στη συνέχεια είπαν για τα hot spot, ψάξαμε για τα hot spot, ψάχναμε για πρόσχημα. Τώρα το κάνουν χωρίς κανένα πρόσχημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται χωρίς κανένα απολύτως πρόσχημα. Είναι, και εδώ το κάνει τώρα το Βέλγιο, αναστέλει λέει τη Σέγγεν και στο Καλέ. Ναι, ναι, όπως την έχει αναστείλει και την Γαλλία λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αλλά θέλω να σας δώσω μια είδηση, αν μου επιτρέπετε. Και είναι σημαντική είδηση. Πριν από λίγο καιρό είχα μια συζήτηση με έναν ανώτατο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μου είπε ότι για την Ελλάδα ο μήνας Μάρτιος θα είναι ο δυσκολότερος μήνας από των τελευταίων δεκαετιών, από τη μεταπολίτευση και μετά. Λοιπόν, και αυτό γιατί το είπε, επειδή είδε την πρόγνωση του καιρού ή γιατί δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, τον καιρό, έχει να κάνει με κάποια άλλα πολιτικά δεδομένα. Ασφαλώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο ήταν σε εξέλιξη. Αυτό το σχέδιο για το οποίο σας μιλάω ήταν σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Και τελικά όταν καταφέραμε και φτιάξαμε και τα hot spot και δεν είχαν κανένα άλλο πρόσχημα να μας κατηγορήσουν και να πούνε να, γι' αυτό τα κλείνουμε τα σύνορα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει κάνει τα hot spot, δεν έχει τις υποχρεώσεις κτλ. Στο τέλος είπανε, ναι, τα σκέτα, κλείνουμε τα σύνορα. Και ή αφήνουμε, στην αρχή είπανε
προχτές ότι δεν θα αφήσουν τους Αφγανούς, λες και οι Αφγανοί δεν έχουν πόλεμο. Βγήκε και η έκθεση αυτή από τον ΟΗΕ που λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται από το Αφγανιστάν εγκαταλείπουν εμπόλεμες περιοχές και συνθήκες οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Επίσης, ας πούμε, σε λίγο καιρό θα πούνε και οι Ιρακινοί, δεν έχουν πόλεμο, το κάναμε τη χώρα πολυμητρόξυλα, ούτε αυτοί. Και μετά θα κόψουν στο τέλος και τους Σύριους, γιατί θα έχει υπάρξει μια προσωρινή εγκυχηρία ή μπορεί να μην έχει υπάρξει και θα το κάνουν έτσι ομά. Και ένα από τα εξοργιστικά πράγματα, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που σε εξοργίζουν, είναι το γεγονός ότι δεν ζητείται καμία σοβαρή συμμετοχή από χώρες οι οποίες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη σημερινή χαόδη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο κύμα των προσφύγων ενδεχομένως, δηλαδή που είναι και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία αρνείται να δεχτεί πρόσφυγες, λες και δεν μπήκε αυτή στο Ιράκ που το διαλύσανε το 2003, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και για το 2003, αλλά και για τις παρεμβάσεις τους και στρατιωτικές στη Λιβύη και στην Συρία μετά την Αραβική Άνοιξη. Όλα αυτά τίποτα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν σοβαρές ηγεσίες, οι οποίες... Κάτι ήθελε να πει προηγουμένως ο κύριος Αγγελόπουλος. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω αυτό που επισημάνατε για τα κλειστά σύνορα δεν είναι ένα πρόβλημα ελληνικό. Εμείς το βιώνουμε ως πρόβλημα ελληνικό, αλλά αν το δούμε είναι ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται ένα ντόμινο πανευρωπαϊκό. Για πρώτη φορά, σωστά αναφέρθηκε πιο πριν, μετά από αρκετές δεκαετίες υπάρχει συνοριακή, από χτες, συνοριακή φύλαξη και συνοριακός έλεγχος ανάμεσα στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Έτσι. Είναι λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση φύγει τα ίδια τα θεμέλια αυτού του οικοδομήματος, το οποίο ξέρουμε με τα πολεμικά ως κατάληξαμε να το ξέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, να επιτρέπετε, γιατί γίνεται στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, που είναι και υποτίθεται η καρδιά και της Ευρώπης. Ακριβώς, αυτό δηλαδή, είναι ένα συμβολισμό. Ναι. Ναι, το αστείο είναι γιατί έγινε αυτό. Δηλαδή έγινε για 2000 είναι. Οι πρόσφυγες οι οποίοι είναι στο στρατόπεδο στο Καλέ στην Γαλλία, απέναντι από τη Μεγάλη Βρετανία, και το οποίο αποφάσισε η γαλλική κυβέρνηση να διαλύσει. Και η ιστορία είναι ότι μπορεί από κάποιοι από αυτούς τους 2.000 να πάνε προς το Βέλγιο. Για αυτούς τους 2.000 γίνεται το πρόβλημα. Φανταστείτε, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα προσφύγων, γιατί το Βέλγιο έχει τις δυνατότητες και τις οικονομικές αλλά και τις υποδομές να φιλοξενήσει 2.000 πρόσφυγες, ακόμα και αν όλοι πηγαίνανε στο Βέλγιο, που δεν θα πάνε όλοι. Αλλά είμαστε ενδεχόμενο και όλοι να πηγαίνανε, είχε. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα αξιών. Είναι πρόβλημα αλληλεγγύης. Είναι πρόβλημα με ηθικής και πολιτικής κρίσης και κρίσης ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της. Ο κύριος Κουλόγλου θα μείνει μαζί μας, γιατί έχουμε να δούμε και άλλα νέα από τις Βρυξέλλες. Να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Γελόπουλο και να ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση που έκανε και για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Εγώ σας ευχαριστώ και πρέπει. Την κλωστική και την ιατρική κάνα. Κάνει πάσα για τον κύριο Κουλόγλου πάλι. Ναι, γιατί είχαμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση εχθές στις Βρυξέλλες, κύριε Κουλόγλου, και είχαμε και ειδήσεις. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για να απελευθερωθεί η καλλιέργεια της κλωστικής κάναβης και στην Ελλάδα. Ασφαλώς, αυτή ήταν η είδηση που έβγαλε αυτή η διεθνή συνάντηση, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία χθες. Ήταν και μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και είπε ότι αυτή η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση θα υπογραφεί σε λίγες μέρες, έτσι ώστε να ξεκινήσει και να προλάβουμε τη σοδειά και να ξεκινήσει η παραγωγή της κλωστικής κάναβης. Να εξηγήσουμε λίγο, κύριε Κούλογο, στον κόσμο, τι είναι η κλωστική κάναβη. Λοιπόν, η κλωστική κάναβη είναι ένα φυτό, δεν έχει κλωστική κάναβη. Θα δούμε πώς καλλιεργείται στην Κύπρο. Έχουμε και σχετικό βίντεο που είναι ελεύθερη η καλλιέργεια από το 2005, κύριε Κούλογο, στην Κύπρο. Αλλά όχι ιατρική. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δηλαδή, αν δεν το κάνουμε, δεν βγάλουμε κοινή υπουργική απόφαση, θα φάμε και άλλο πρόστιμο. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, η κλωστική κάναβη λοιπόν χρησιμοποιείται, ήταν ένα παραδοσιακό εξαγώγημο ελληνικό προϊόν σε πάρα πολλές χώρες τον προηγούμενο αιώνα, αλλά και το 19ο ακόμα. Απαγορεύτηκε από τη δικτατορία μεταξά για πολιτικούς, πολιτιστικούς λόγους, συνδέθηκε με το ρεμπέτικο, με την απαγόρευση του ρεμπέτικου κτλ. Η κλωστική κάναβη δεν έχει ψυχοτρόπες ή εφορικές ιδιότητες, αν θέλετε. Χρησιμοποιείται για άλλα πράγματα. Χρησιμοποιείται για να φτιάχνει μια απίστευτη γκάμα προϊόντων από χαρτιά, βιβλία και ρούχα,
μέχρι αυτοκίνητα. Είναι μια, και ένα πολύ οικολογικό προϊόν κτλ. Και υπάρχουν και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για νέους αγρότες. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι... Ναι, αγρότες. Ορίστε. Ήρθε η ώρα σου, Δημήτρη, εδώ. Τώρα, η εκδήλωση αφορούσε και στην ιατρική κάναβη και στην απελευθέρωση της ιατρικής κάναβης. Αφορούσε και την ιατρική κάναβη, διότι έχουν υπάρξει, είναι πλέον κοινό αποδεκτό και ιδίως στο εξωτερικό, ότι η κάναβη έχει και θεραπευτικές ιδιότητες για μια σειρά από ασθένειες. Τώρα είναι... μιλάμε για την κανονική κάναβη όμως, αυτή που είναι απαγορευμένη για την ιατρική, για να μην συγχαίρετε. Είναι, αλλά η οποία κομμάτια της απομονώνονται και κάνουν την θεραπευτική κάναβη. Αυτή η θεραπευτική κάναβη έχει επιτραπεί στις μισές περίπου πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 23 από τις 50, και θα επιτραπεί και σε όλες και στις υπόλοιπες. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται είναι η πιο ανερχόμενη βιομηχανία. Δηλαδή παράγονται μια σειρά από... Στην Ευρώπη σε ποιες χώρες έχει οθετηθεί η ιατρική κάναβη? Στην Ευρώπη είναι στην Ολλανδία, είναι στην Πορτογαλία, είναι σε 5-6 χώρες που έχει ήδη, στην Ιταλία που έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγή της. Εμείς κάνουμε τώρα, οι διάφοροι ασθενείς που γνωρίζουν τις ευεργετικές συνέπειες κάνουν εισαγωγές από άλλες χώρες, και αντί να κάνουμε εισαγωγές, καλό θα ήταν, επειδή η χώρα προσφέρεται κλιματολογικά, η δική μας, ιδιαίτερα προσφέρεται για την καλλιέργεια και της κλωστικής κάναβης, αλλά και της ινδικής κάναβης που παράγει που έχει τις ευεργετικές φαρμακευτικές ιδιότητες. Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε και πριν από 20 μέρες και με πρωτοβουλία 20 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις. Υπήρχε και στο Ριζοσπάστη, διάβασα ένα άρθρο που έλεγε. Ήταν εντάξει. Θα τα δουν όλα οι αγρότες τα μπλόκα με αυτή την καλλιέργεια. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα και ταμπού και εντάξει, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Και δεν είναι μόνο ιδεολογικό το ζήτημα, μπορεί να είναι και ιατρικό. Υπάρχει φοβερή άγνοια καταρχήν για το θέμα, γιατί μπερδεύει ο κόσμος και την κλωστική κάναβη, όπως και ο Ριζοσπάστης παραδείγματος χάρη, που το συνέδεσε με την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών και κάτι άλλα ακροσυντηρητικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή σε όλο το. Αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Καλά, δεν καλλιεργούμε όμως και ναρκωτικά, αυτό θα σας πω. Ναι, αλλά δεν καλλιεργούμε ναρκωτικά. Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, κύριε Κούλογλου, υπάρχει μελέτη? Που είναι η αποποινικοποίηση της χρήσης της μαριχουάνας. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι δεν το θίγω εγώ, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, δεν είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να μην χάσουμε το τρένο μιας βιομηχανίας η οποία αναπτύσσεται με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς και στην Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στο, θέλω να σας πω ότι το κύκλος εργασιών πέρυσι έφτασε στα Ηνωμένες Πολιτείες στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Κολοράντο έχει αύξηση 2% του ΑΕΠ του, η πολιτεία του Κολοράντο, κάθε χρόνο εξαιτίας της κάναβης αυτής, και υπάρχει μια βιομηχανία που ανθεί. Και το ίδιο και ισχύει για την κλωστική κάναβη, για την οποία υπάρχουν και αυτές τις επιδοτήσεις αγροτικές που τις ευρωπαϊκές κοινωνικές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή και για τις πληροφορίες. Ξέρετε ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις σε όλες αυτές τις προτάσεις, όχι τόσο για την κλωστική όσο για την ιατρική. Βέβαια, έχουν γίνει και πολλά ρεπορτάζ και πολλές αναφορές υπάρχουν και στο ίντερνετ για ανθρώπους που είχαν την εμπειρία της χρήσης της ιατρικής κάναβης και βρήκαν θεραπεία, ενώ με τις συμβατικές μεθόδους δεν είχαν σωτηρία. Θέλει προσοχή. Μεγάλη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Είναι σίγουρο γι' αυτό, κύριε Κούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας πω ότι πιο συγκινητική παρουσία χτες στην ημερίδα που έκανα στις Βρυξέλλες ήταν μιας κυρίας που ήταν η μητέρα ενός κοριτσιού, το οποίο πάθανε επιληπτικές κρίσεις, έπεφτε κάτω, χτυπούσε το κεφάλι, ήταν σε δραματική κατάσταση και χορηγήθηκε στο κορίτσι φαρμακευτική κάναβη με χάπια, με υπόθετα, και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση της, σε σημείο που και αυτή και η οικογένειά της είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η μαρτυρία και πραγματική, και δείχνει ακριβώς ότι δεν πρέπει να είμαστε σαν το μεσαίωνα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και να κοιτάμε να αξιοποιούμε καινούργια πράγματα.